Θέλεις να πάμε, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. Δυστυχώς, Αλέξανδρο, έχουμε μόνο δύο λεπτά για να πούμε τις ταινίες. Ναι. Καλώς όρισες από το Σαν Σεμπαστιάν. Έχουμε μόνο δύο λεπτά για να δούμε τις ταινίες εβδομάδας. Μας ακούς, Αλέξανδρε? Σας ακούω, αφού ο χρόνος είναι περιορισμένος. Σας πάμε κατευθείαν στο βίντεο να δούμε τις ταινίες εβδομάδας. Ξέρουμε ότι ο Bond είναι η ταινία που θα συζητηθεί περισσότερο. Έχουμε το χρόνο και αύριο και μεθαύριο και την μεθαύριο να μιλήσουμε περισσότερο. Μήπως να σας πω, παιδιά, θέλετε να το δούμε αύριο? Γιατί νιώθω ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Αφού έχουμε ελάχιστο χρόνο, θέλουμε να πούμε ότι στο φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας παίζει την ταινία που όλοι περιμένουμε, το ντοκιμαντέρ για του Σαχά. Βεβαίως, να μας πεις. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία προβολή του ντοκιμαντέρ. Στις Νύχτες Πρεμιέρας να πούμε ότι θα κλείσουν με την ταινία Dune, την οποία επίσης όλοι περιμένουμε. Πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία χρόνο με το χρόνο είναι ακόμα πιο ισχυρή και πιο δυνατή. Τα μουσικά ντοκιμαντέρ μπαίνουν στο βεβαίως. Να ακούσουμε και λιγάκι αν μπορούμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο χαρακτηρίζει τα νιάτα μας. Η γενιά μας. Ναι. Από την Νορβηγία. Από την Νορβηγία στην κατάκτηση του κόσμου. Μια πορεία η οποία ήταν εξελικτική, είχε όμως τις σκοτεινές και δύσκολες στιγμές της. Το ντοκιμαντέρ αυτό έχει κερδίσει πάρα πολύ τον κόσμο, ακόμα και τους μη θαυμαστές του συγκροτήματος, γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχει αποδώσει την ιστορία τους είναι σαν να βλέπεις ένα παραμύθι στην εξέλιξή του. Πολύ ωραίο. Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ξέρω ότι θες να μιλήσεις γι' αυτό. Εσύ είδες την ταινία, τη νέα ταινία του James Bond? Την είδα την ταινία. Ναι, αλλά δεν μας είπες το τέλος εσύ. Όχι, αφήστε με το τέλος και φτάνει. Έκανα, εγώ δεν έχω την πείρα τη δική σας. Είδες την ταινία, σου άρεσε? Την είδα την ταινία, αλλά είναι νομίζω θέμα συζήτησης και όχι να καταλήξουμε στο μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Προσωπικά δεν μου άρεσε. Το αν πετυχαίνει το στόχο της... Είναι από τις καλύτερες. Είναι από τις καλύτερες άμα ξεχνάς το ποιος είναι ο James Bond και αν πας να δεις μια διαφορετική ταινία που απλά τυχαίνει το όνομα να είναι το ίδιο. Δεν αγκαλιάζει τον πραγματικό θρύλο, τον γερνάει και τον σβήνει. Αλλά κουβέντα σίγουρα για το μέλλον. Θα την κάνουμε στο μέλλον. Πάρα σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, χίλια συγγνώμη για την επικαιρότητα. Συγγνώμη για σήμερα. Ξέρετε, είμαστε και εμείς φορτισμένοι. Όταν γίνονται αυτά, είμαστε πολύ φορτισμένοι. Ναι. Διότι